Από εδώ είναι ο κύριος Γκάρι, ο Γκάρι Γουέλς, ο οποίος με τίμησε ερχόμενος από την Αυστραλία μετά από συνεννόηση 6 μηνών για να αντιμετωπίσουμε το δύσκολο πρόβλημα υγείας του, που είναι μια πλήρης απόφραξη του σωλήνα που μεταφέρει τις τροφές του ισοφάγου, η οποία συνέβη μετά από ακτινοβολία για καρκίνο του φάρυγγα. Ο κύριος Γκάρι πήγε εξαιρετικά σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του φάρυγγα, θεραπεύτηκε πλήρως, αλλά η ακτινοβολία του έκοψε τα τυχώματα του ισοφάγου. Τα τυχώματα του ισοφάγου κόλλησαν μεταξύ τους σε ένα μήκος γύρω στα 5 εκατοστά και οι λύσεις που του προτείνανε στην Αυστραλία τα τελευταία 4 χρόνια ήταν ακροτηριαστικές λύσεις. Του προτείνανε να το αφαιρέσουν τον ισοφάγο και να τον αντικαταστήσουν με κομμάτι του εντέρου. Το ίδιο του προτείνανε και στην Αμερική και στην Ιαπωνία. Και ο ίδιος ο άνθρωπος, ψάχνοντας στο ίντερνετ, βρήκε ένα βίντεο από μια επέμβασή μου το 2015 στο Βέλγιο, μια πειραματική επέμβαση που τότε είχα παρουσιάσει στην Αμερική, και ήταν ακριβώς η ίδια περίπτωση με τη δική του. Σε αυτό το περιστατικό το 2015, με γαστροσκόπιο, με μια μικρή οπτική ίνα, άνοιξε ένα τούνελ στον ισοφάγο και βοήθησα 2 ασθενείς στο Βέλγιο. Και αυτή ακριβώς την επέμβαση σχεδιάσαμε και κάναμε επιτυχώς τον κύριο Γκάρι, ο οποίος ήρθε από την Αυστραλία, το Queensland της Αυστραλίας. Κάναμε την επέμβαση σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα, πήγε εξαιρετικά και επειδή είχε προγραμματίσει να μείνει μέχρι τα μέσα Αυγούστου, του πρότεινα, από τη στιγμή που πήγαν όλα καλά, να έρθει να κάτσει στη Μυτιλίνη μαζί μου, αντί να είναι σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα και να περιμένει. So Gary, I explained how we met and why you came here. Yes. So what are your feelings now? Oh, my feelings. I really don't know how to thank the doctor enough for what he's done for me. He's changed my life back to opportunity now to have a quality of life again, which I never thought I would have again. And not only that, I got to meet his wonderful family. And you know, overall, it's just been an absolutely terrific experience, and I will never ever forget the people from Greece and the doctor. Okay. Thank you very much, Gary. Thank you. Είναι απολύτως ευχαριστημένος, διότι αυτός ο άνθρωπος εδώ και 4 χρόνια δεν μπορούσε να καταπιεί τίποτα, ούτε το σάλιο του, και τώρα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημά του, έχει αρχίσει και καταπίνει, και βέβαια θα ακολουθήσουν πολλές φυσιοθεραπείες και σε βάθος χρόνου θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσει να έχει μια πιο φυσιολογική ζωή. Έχω επικοινωνήσει με τους γιατρούς στην Αυστραλία, είναι και αυτοί ενθουσιασμένοι και ανυπομονούν να δημοσιεύσουμε αυτή την επέμβαση στο επόμενο Αμερικανικό Συνέδριο. Αυτή είναι μια επέμβαση η οποία έχει γίνει λιγότερο από 10 φορές, μπορεί και 5 παγκοσμίως. Η πρώτη φορά ήταν από την ομάδα μου το 2015 στο Βέλγιο, στη συνέχεια κάποιοι Αμερικάνοι το κάνανε σε 2-3 περιστατικά και πέρυσι προσπάθησαν και κάποιοι Πορτογάλοι. Η επέμβαση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε, οπότε είναι ελάχιστα τα περιστατικά που έχουν περιγραφεί παγκοσμίως. Και τώρα που θα διαδοθεί η επιτυχία αυτής της επέμβασης και η τεχνική της με αναλυτικό βίντεο που ετοιμάζω, πιστεύω θα βοηθήσει πολύ κόσμο που έχει αντίστοιχο πρόβλημα. Δηλαδή, απόφραξη του ισοφάγου μετά από ακτινοβολία. Τώρα εδώ στη Λέσβο συνδυάζει διακοπές, αλλά κάνουμε και μία φορά τη βδομάδα και μία συντήρηση του προβλήματός του. Κάνουμε μία γαστροσκόπηση μία φορά τη βδομάδα. Οπότε τον βοηθώ να επουλώσει τις πληγές του και να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πραγματικότητα. So Gary explained that you are here for holidays, let's say vacation, but in the same time we continue the treatment of your medical problem. So yes. you combine both. Yes. We had to do some follow-up procedures after the major operation. The doctor was kind enough to invite me to Lesvos rather than just sit in a motel room at Athens, and we continued our treatment here, and I've actually had the best of both worlds. I've been successful with the operation, and I've had a holiday and seen just about all of the island, which I would never ever seen before if I hadn't come across the doctor. So it's a wonderful experience. Ο κύριος Γκάρι δεν είχε ξαναταξιδέψει ποτέ εκτός Αυστραλίας. Είναι το πρώτο του ταξίδι εκτός Αυστραλίας. Οπότε γι' αυτόν και η εμπειρία να έρθει σε μια χώρα τόσο μακρινή και την Ελλάδα που είναι διάσημη παγκοσμίως, να δει τον τρόπο ζωής σε ένα νησί όπως το δικό μας, είναι μια ξέχαστη εμπειρία γι' αυτόν, και μου λέει ότι του χρόνου πρώτα ο Θεός θα έρθει με την γυναίκα του να γνωρίσει και αυτή τον τόπο μας.